για να σωθεί ο παραγωγικός ιδιωτικός τομέας. Να σωθούν οι εργαζόμενοι των 600 και 700 ευρώ, οι οποίοι με συγχωρείτε κύριε Κίτρο, αλλά όλα τα μέτρα της κυβέρνησης ήταν αδιέξοδα. Ενώ στο δικό μας κλάδο είναι διάφοροι αραχτοί και διάφοροι που έχουν χαθεί. Κοιτάξτε παράλληλα, δεν ακούγεστε παρακαλώ. Ναι κύριε Βετάκο. Δεν σας βλέπω. Τα ίδια όμως μας λέγανε, επιμένω κύριε Παυλόπουλε, πριν από 1,5 χρόνο, ότι με το μνημόνιο με αυτά τα μέτρα θα ξεπεραστεί η κρίση. Πριν 8 μήνες ήρθε το 4ο επικοινωνημένο μνημόνιο, πρόσφατα μέτρα πριν 1 μήνα, νέα μέτρα τώρα, νέο χαράτσι σε βάρος του λαού, αύξηση της ενεργείας, απολύσεις στο δημόσιο, τελικά αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη. Πρέπει να μειωθούν οι καταναλωτικές δαπάνες του δημοσίου, να αυξηθούν οι επενδύσεις του δημοσίου, που έχει μειωθεί 7 φορές το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και πρέπει να μεταφερθούν πόροι στον παραγωγικό ιδιωτικό τομέα για να δημιουργηθούν παραγωγικές θέσεις απασχόλησης. Αφού δεν κάναμε τίποτα από όλα αυτά για να πληρώνουμε στρατιές οι οποίες δεν αποδίδουν, πώς θα υπάρξει ανάκαμψη. Για λύστε με εσείς την πραγματική απορία. Πώς θα πληρωθείτε σε τρεις ή έξι προηγούμενα χρόνια έπαιρνε παχυλά κονδύλια από το δημόσιο για να κάνει επενδύσεις και αντί για επενδύσεις τα είδαμε να πάνε στην Ελβετία, λοιπόν, να πηγαίνουν στη Βόρειο Ελλάδα, να πηγαίνουν στα Σκόπια, να πηγαίνουν στη Βουλγαρία. Και γι' αυτό είδαμε, πρέπει λοιπόν, να πληρώνουμε δημόσιους υπαλλήλους. Δεν είπα αυτό. Είπα να πληρώνουμε τόσους δημοσίους υπαλλήλους που είναι αναγκαίοι. Πλεονάζον προσωπικό υπάρχει, κύριε Βρετάκο. Κοιτάξτε να σας πω. Πλεονάζον προσωπικό στο στενό δημόσιο τομέα υπάρχει. Να σας πω. Και επίσης υπάρχουν και προτάσεις για την αντιμετώπιση του. Υπάρχει δυνατότητα της διαδικασίας των μετατάξεων προκειμένου να κενά. Γιατί σήμερα που μιλάμε, τα νοσοκομεία δεν έχουν προσωπικό, τα ασφαλιστικά ταμεία δεν έχουν προσωπικό και χρειάζεται να καλυφθούν οι ανάγκες του πολίτη. Θα μπορούσε λοιπόν να υπάρξει μια τέτοια πολιτική. Μάλιστα. Αλλά σας είπα, 200. Ποια είναι αυτή η πολιτική που θα μειώσει και τις δαπάνες, κύριε Βρετάκο? Ποια είναι αυτή η πολιτική που θα μειώσει και τις δαπάνες? Γιατί εδώ έχουμε πολλές δαπάνες στο δημόσιο τομέα, υπέρογκες δαπάνες στο δημόσιο τομέα που μπαίνουν σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο. Και δεν έχουμε και καλή υπηρεσία του δημόσιου τομέα. Εγώ λοιπόν σας παραπέμπω στα στοιχεία της Eurostat που και το θέμα των δαπανών είναι στην προτελευταία θέση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά ναι, είναι μια προπαγάνδα. Δεν το λέει αυτό η Τρόικα όμως που παίρνει τα στοιχεία από την Eurostat. Η Τρόικα το λέει γιατί θέλει να πάρει τα λεφτά τους, οι δανειστές τα λεφτά τους. Εμείς όμως την πολιτική ακολουθούμε ως χώρα και ως λαός. Να έχουμε δημόσιους υπαλλήλους. Αυτή είναι η πολιτική μας δηλαδή. Να έχουμε πολλούς δημόσιους υπαλλήλους. Να έχουμε ένα πολιτικό σύστημα που καλύπτει μόνο το δημόσιο. Με συγχωρείτε, όχι, δεν λέω αυτό. Λέω να έχουμε κοινωνία. Να καλύπτουμε τις ανάγκες των ανθρώπων, των άνεργων, των φτωχών. Να έχουμε υγεία, να έχουμε παιδεία, να έχουμε ασφάλιση. Εσείς πιστεύετε, αν κάποιοι δεν θέλουν να τα έχουμε αυτά. Ορίστε. Είναι ικανοποιημένοι οι Έλληνες? Οπωσδήποτε όχι. Και γι' αυτό φταίει το πολιτικό σύστημα. Φταίει το πολιτικό σύστημα. Να κλείσουμε με αυτό, κύριε Βετάκο. Νομίζω ότι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο αλλά και όλη η ελληνική κοινωνία πρέπει να αντιδράσουμε στη νέα βαρβαρότητα της κυβέρνησης και της Τρόικα. Αύριο στις 12 η ώρα το μεσημέρι στην πλατεία Κλαδμόνα έχουμε συγκέντρωση προκειμένου να εκφράσουμε την πρώτη διαμαρτυρία και θα προχωρήσουμε με 24 ώρες απεργία στις 6 Μάλιστα. του Οκτώβρη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να σου δώσω μια πληροφορία, ναι, αυτή τη στιγμή, Άκη. Η τηλεδιάσκεψη μπορεί να κρατήσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Και μπορεί να συνεχιστεί και αύριο, εάν δεν τελειώσουν απόψε. Βεβαίως, αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει αύριο κυβερνητική επιτροπή για την έγκριση των πακέτων που θα αποφασιστούν. Μάλιστα. Αναμένεται λοιπόν να είναι μαραθώνια η τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Ευάγγελου Βενιζέλου και είναι των εκπροσώπων της και της Τρόικας. Πάμε να προχωρήσουμε. Πρόταση έκπληξη για διαγραφή του ελληνικού χρέους έκανε ο πρώην ισχυρός άνδρας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Ντομινίκ Στροσκάν. Την ίδια ώρα, οι αντικρουόμενες δηλώσεις Γερμανών αξιωματούχων για την τύχη της χώρας μας προκαλούν νέους κλειδονισμούς στις διεθνείς αγορές. Σίγουροι ότι το νέο πακέτο βοήθειας για την Ελλάδα θα ψηφιστεί από τη Γερμανική Κάτω Βουλή στην ψηφοφορία της 29ης Σεπτεμβρίου, δηλώνει η καγκελάριος Μέρκελ, παρά το εκλογικό στραπάτσο που υπέστη ο κυβερνητικός συνασπισμός στη Γερμανία. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει το έργο της για κάθε απόφαση που πρέπει να υιοθετήσει στην Κάτω Βουλή ο κυβερνητικός συνασπισμός. Θέλουμε να συγκεντρώνουμε την πλειοψηφία των δυνάμεών μας. Αυτό συνέβη για κάθε ευρωπαϊκή πολιτική απόφαση φέτος και είμαι σίγουρη ότι το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Μπορεί η Άγγελα Μέρκελ να θεωρεί βέβαιη την υιοθέτηση του δεύτερου πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα, καθώς ένα μεγάλο μέρος των σοσιαλδημοκρατών και των πράσινων βουλευτών έχουν διαβεβαιώσει την καγκελάριο ότι θα το ψηφίσουν. Ωστόσο, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας αφήνει πάλι ανοιχτό να μην δοθεί η έκτη δόση στη χώρα μας. Η Ελλάδα θα πρέπει να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν. Δεν βοηθά να συζητάμε υποθετικά σενάρια για το τι θα γίνει αν η ελληνική κυβέρνηση λάβει διαφορετικές αποφάσεις. Πόσο αξιόπιστη μπορεί να είναι εν τέλει αυστηρότεροι κανόνες, αν παραβιάζονται συνεχώς χωρίς καμία συνέπεια?
Τη σύγχυση που χαρακτηρίζει τη στάση της Γερμανίας ολοκληρώνουν και δηλώσεις περί προσγείωσης της χώρας μας στη δραχμή, έστω και με αλεξίπτωτο. Σε περίπτωση εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, δεν θα αφήσουμε αβοήθητη τη χώρα. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε την Ελλάδα να θωρακίσει τις τραπεζές της και να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη. Οι αντιφατικές δηλώσεις του Βερολίνου γκρεμίζουν τις αγορές και τα spread των ελληνικών και ευρωπαϊκών ομολόγων εκτοξεύονται σε νέα ύψη, αναγκάζοντας τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό να δηλώνει ότι είναι ανάγκη να βοηθήσουμε την Ελλάδα και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δημιουργήσουμε μια πιο ολοκληρωμένη οικονομική κυβέρνηση, η οποία θα ασχολείται ιδιαίτερα με τα δημοσιονομικά ζητήματα. Μια χρεοκοπία της Ελλάδας δεν αποτελεί υπόθεση εργασίας, ούτε είναι δική μας στρατηγική. Στρατηγική μας είναι να εγκριθεί η συμφωνία της 21ης Ιουλίου και μια δεύτερη οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα. Η Ελλάδα ξέρει τι πρέπει να κάνει. Ένα σχέδιο έκπληξη για διαγραφή του ελληνικού χρέους, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες προετοίμαζε και ως λύση για το ελληνικό πρόβλημα, παρουσίασε ο πρώην ισχυρός άνδρας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Dominique Strauss-Kahn. Γραμμή Strauss-Kahn ακολουθεί και ο Αυστραλός Υπουργός Οικονομικών και επικρατέστερος για τον τίτλο του καλύτερου Υπουργού Οικονομικών του κόσμου, Wayne Swan, που επικρίνει τους Ευρωπαίους ότι δεν στήριξαν αμέσως και εγκαίρως την Ελλάδα. Πάμε στον Χρήστο Κόνστα να μας πει περισσότερα. Χρήστο. Αυτή τη στιγμή τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη είναι στραμμένα στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο η ελληνική οικονομία το πρόβλημα, είναι το στίχημα του ευρώ. Αν το ευρώ είναι ικανό να διαχειριστεί τη μεγαλύτερη κρίση που αντιμετωπίζει στην ιστορία των τελευταίων 15 ετών. Πρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση της 21ης Ιουλίου, η οποία πραγματικά θωρακίζει την ελληνική οικονομία για τα επόμενα 10 χρόνια και με τον τρόπο αυτό διασφαλίζει και την Ελλάδα και το ευρώ. Αυτό όμως προϋποθέτει πρώτον ομοψυχία στην Ευρώπη, ενιαία φωνή και φυσικά να βάλουν οι άλλοι λεφτά. Και για να βάλουν οι άλλοι τα λεφτά των φορολογουμένων τους, απαιτούν και από εμάς να κάνουμε σοβαρές θυσίες. Αυτό το σκηνικό λοιπόν της αντιφατικότητας και της αγωνίας διαμορφώνεται στις αγορές. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα εμείς ρίχνουμε τα χρηματιστήρια ολόκληρου του πλανήτη. Εμείς αγωνιούμε, εμείς δημιουργούμε αγωνία για όλα τα χρηματιστήρια του πλανήτη. Ο κύριος Γκάιντνερ, κοιτάξτε τι συμβαίνει σήμερα στη Νέα Υόρκη. Το χρηματιστήριο πέφτει 1,8%. Η Φραγκφούρτη, το γερμανικό χρηματιστήριο, χάνει 2,5%. Το Παρίσι χάνει αντίστοιχο ποσοστό, 2,73%. Το Τόκιο είχαμε άνοδο 2,25, είναι η πρωινή συνεδρίαση. Το χρυσάφι είναι στα 1.800 περίπου δολάρια. Το ασίμι έχει πέσει σημαντικά, όπως βλέπετε. Και κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Και το πετρέλαιο έχει πέσει τα 85 δολάρια και η χρυσή λίρα, στην οποία τρέχουν πολλοί από τους συμπολίτες μας, έχει ανεβεί άλλα 5% σήμερα στις 365,5 ευρώ η λίρα η χρυσή. Ταυτόχρονα υπάρχει αγωνία για ολόκληρη την Ευρωζώνη και είναι χαρακτηριστικό ότι τα spreads, η διαφορά επιτοκίου όλου του Ευρωπαϊκού Νότου ανεβαίνει και ανεβαίνει πολύ. Καλά, για την Ελλάδα δεν συζητάμε, ούτως ή άλλως δεν γίνονται και συναλλαγές. Τα spreads είναι στις 2.122 μονάδες. Δηλαδή, δανειζόμαστε 22% ακριβότερα από τη Γερμανία, για να έχουμε μια αίσθηση. Στην Ιρλανδία όμως, προσέξτε, που πηγαίνει καλά. Στην Πορτογαλία, η οποία απολύει 2% του εργατικού της δυναμικού στο δημόσιο κάθε μήνα. Και αυτοί τα spreads έχουν πάει στις 9,5 ποσοστιαίες μονάδες. Δηλαδή περίπου 9,5% ακριβότερα από τη Γερμανία. Αλλά και στην Ισπανία που σήμερα συγχώνευσε τράπεζες και στην Ιταλία. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να βρεθεί μια συνολική λύση για την Ελλάδα, να λυθεί το πρόβλημα της Ελλάδας. Εμείς όμως έχουμε τεράστια ευθύνη να υλοποιήσουμε αυτά που υπογράψαμε. Να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Κόνστα. Θέμα πρόωρων εκλογών έθεσαν κυβερνητικά στελέχη στην πολύ ωραία σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό μετά τις τελευταίες δραματικές εξελίξεις στην οικονομία. Επίσης, έπεσαν στο τραπέζι προτάσεις για δημοψήφισμα ή για έγκριση των νέων μέτρων από 180 βουλευτές. Το Μέγαρο Μαξίμου πάντως διαμηνύει ότι στη σημερινή συγκυρία δεν είναι λύση η προσφυγή στις κάλπες. Οι δραματικές εξελίξεις στην οικονομία και τα επώδυνα μέτρα που καλείται να πάρει η κυβέρνηση προκειμένου να εξασφαλίσει την έκτη δόση από την Τρόικα έφεραν στα πρόθυρα νευρικής κρίσης τους υπουργούς. Στη χθεσινή πολύωρη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής, κάποιοι δεν δίστασαν να θέσουν αμέσως πλην σαφώς θέμα πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Ποιος θα διαχειριστεί αυτά τα μέτρα, μέχρι πού φτάνει η νομιμοποίησή μας, πώς θα μπει η ανεύθυνη αξιωματική αντιπολίτευση στο χορό της ευθύνης. Αν ο πολίτης γνωρίζει ποια ακριβώς είναι η κατάσταση, θα μπει. Από εκεί και πέρα, τι καλά που θα ήταν να μας πει κάποιος ότι η προκήρυξη εκλογών δεν θα οδηγήσει τη χώρα σε χρεοκοπία.
Μάλιστα, η Άννα Διαμαντοπούλου πρότεινε να ζητηθεί η ψήφιση των μέτρων από ευρύτατη πλειοψηφία 180 βουλευτών, ενώ ο Χάρης Καστανίδης ζήτησε δημοψήφισμα. Πάντως σήμερα το Μαξίμου πέταξε το γάντι στους υπουργούς που πρότειναν να στηθούν άμεσα κάλπες. Δεν άκουσα κάτι τέτοιο στην Κυβερνητική Επιτροπή. Αν οι υπουργοί φέρονται ότι να έχουν δηλώσει τις δηλώσεις τις οποίες είδα και εγώ σε ορισμένα δημοσιεύματα, τότε θα πρέπει να βγουν να μιλήσουν οι εκλογές. Να ρωτήσω, οι εκλογές λοιπόν, είναι εσάς το τελευταίο πράγμα το οποίο θέλει ο ελληνικός λαός. Αν συγκρίνουμε τη λύση των εκλογών με όλες τις άλλες λύσεις που επίσης είναι πολύ πιο επώδυνες και πολύ πιο επικίνδυνες, θα σας έλεγα ναι, δυστυχώς για τον τόπο πρέπει να ακολουθήσουμε το μονόδρομο των εκλογών. Και μάλιστα όσο πιο γρήγορα και όσο πιο σύντομα, τόσο το καλύτερο. Αρκετοί υπουργοί δεν έκρυψαν την ανησυχία τους για τις αντιδράσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Στη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής υπήρχε έντονος προβληματισμός αν ένα νέο πακέτο μέτρων θα περάσει αυτή τη φορά από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Κόκκινες γραμμές βάζεις όταν έχεις κερδίσει σε αξιοπιστία και έχεις κερδίσει την εμπιστοσύνη των εταίρων σου. Είμαστε σε αδύναμη θέση. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και ειλικρινείς και να παραδεχτούμε ότι δεν μπορούμε εμείς να βάλουμε τους όρους. Τους όρους τους βάζουν άλλοι, γιατί ακριβώς εμείς προστρέχουμε στη βοήθεια, την ελεημοσύνη, για να ξεπεράσουμε την κρίση. Πραγματικά, αν έχουμε και άλλους μισθούς και άλλες συντάξεις προκειμένου να εξασφαλίσουμε την αλληδόση, ιδιαίτερα μετά αυτά τα χαράτσια τα οποία, τα αναγκαστικά έστω, τα οποία ήρθαν αυτές τις μέρες, πραγματικά νομίζω θα έχουμε κρίση κατάθλιψης του ελληνικού λαού και ίσως και αύξηση των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Πάντως, η τριγμή στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ είναι έντονη, αν και το επιτελείο του Πρωθυπουργού εκτιμά ότι μπροστά στο κίνδυνο της χρεοκοπίας οι βουλευτές θα στηρίξουν τα μέτρα που χρειάζονται για την πολυπόθητη έκτη δόση. Τη Νέα Δημοκρατία έβαλε στο στόχαστρο Ευάγγελος Βενιζέλος μετά τη σφοδρή κριτική που δέχθηκε από τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Υπουργός Οικονομικών κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι με τη στάση της υπονομεύει, όπως είπε, την αξιοπιστία της χώρας. Σκληρή όμως ήταν και η απάντηση από τη Λεωφόρο Σύγκρου, που επικρίνει τον κύριο Βενιζέλο ότι προσπαθεί με στρατιωτικά διαγγέλματα να επιβάλλει τη σιωπή. Με τοπική νέα αντιπαράθεση της κυβέρνησης και προσωπικά του Υπουργού Οικονομικών Ευάγγελου Βενιζέλου με τη Νέα Δημοκρατία, μετά τη σκληρή κριτική που άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς από τη Θεσσαλονίκη για την οικονομική πολιτική, το φόρο στα ακίνητα και την εργασιακή εφεδρεία. Δεν αντιλαμβάνονται ότι δεν πάει άλλο. Μέσα σε 20 μήνες ζήσαμε τον έκτο φόρο στα ακίνητα. Ένα ανατρίμηνο. Εδώ πια δεν αρμέγουν την αγελάδα, τη σκοτώνουν. Περνώντας την αντεπίθεση, ο Ευάγγελος Βενιζέλος κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι με τη στάση της υπονομεύει την αξιοπιστία της χώρας. Είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστο να λέγονται πράγματα από τόσο επίσημα χείλη, τα οποία κοστίζουν στη χώρα, τα οποία μετατρέπονται αμέσως σε επιχειρήματα που υπονομεύουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα πολύ κρίσιμων αποφάσεων και μέτρων. Άμεση και σε εξίσου σκληρή γλώσσα ήταν η απάντηση από τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος χαρακτήρισε παραλήρημα τις δηλώσεις Βενιζέλου. Παίρνουν μέτρα, δεν τους βγαίνουν. Παίρνουν και νέα μέτρα, πάλι δεν τους βγαίνουν και γι' αυτό τους φταίει η Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση παραπέει, ο κύριος Βενιζέλος μενόμενος βρίζει, ο κύριος Παπανδρέου κρύβεται πίσω από τον αντιπρόεδρό του και ο κόσμος αποσβολωμένος δεν πιστεύει σε αυτά που βλέπει και ακούει. Ο Υπουργός Οικονομικών επανήλθε σήμερα μιλώντας στο συνέδριο του Economist και κάλεσε τη Νέα Δημοκρατία καθώς και στους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων να αναλογιστούν τις ευθύνες τους για την αντιμετώπιση της κρίσης. Είναι τώρα η στιγμή να πάρουμε ιστορικού χαρακτήρα αποφάσεις. Είναι τώρα η στιγμή να κάνουμε πράγματα που αν δεν τα κάνουμε οικία βουλήση, οργανωμένα και συντεταγμένα, θα αναγκαστούμε να τα κάνουμε με πολύ χειρότερο τρόπο, όχι πολύ αργά, σε ορατό χρονικό διάστημα, υπό συνθήκες οι οποίες όμως θα είναι ανεξέλεγκτες και επώδυνες. Με τη σειρά του εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας σήκωσε και πάλι το γάντι στον Ευάγγελο Βενιζέλο, κάνοντας αναφορά στις χιλιάδες προσλήψεις υπαλλήλων στο δημόσιο τα τελευταία δύο χρόνια. Και τον κατηγόρησε ότι με στρατιωτικά διαγγέλματα θέλει να επιβάλλει τη σιωπή. Ο κύριος Βενιζέλος επιμένει να σιωπάει και να μην απαντά σε ένα κύριο ερώτημα. Γιατί εν μέσω κρίσης η κυβέρνηση προχώρησε το 2010 σε προσλήψεις 25.850 υπαλλήλων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και 3.353 υπαλλήλων με συμβάσεις έργου, όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του ΑΣΕΠ. Αντί να απαντήσει αποκαλύψεις μας για τις ανήθικες και παράνομες αυτές προσλήψεις, προσπαθεί με στρατιωτικά διαγγέλματα να επιβάλλει τον νόμο της σιωπής και την πολιτική λογοκρισία στην αξιωματική αντιπολίτευση, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε όποιον άλλο τολμά να έχει αντίθετη άποψη. Η κυβέρνηση πάντως, απαντώντας στις καταγγελίες της Νέας Δημοκρατίας για χιλιάδες προσλήψεις στο δημόσιο, τις χαρακτήρισε μυθεύματα. Από τη Νέα Δημοκρατία υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση δεν έκανε το παραμικρό για να περιορίσει τις δαπάνες του δημοσίου τα τελευταία δύο χρόνια και ότι για μια ακόμη φορά επιχείρησε να στήσει σκηνικό κρίσης,
όπως συνηθίζει πριν από κάθε δόση.